Έτοιμη ακόμη και για το χειρότερο σενάριο των σχέσεων με τις Βρυξέλλες εμφανίζεται η Μόσχα διαχειλαίων του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας. Σε συνέντευξή του σε ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Σεργέι Λαυρόφ χρησιμοποίησε το πασίγνωστο λατινικό ρητό «Αν θες ειρήνη, τότε προετοιμάσου για πόλεμο», αναφερόμενο στο ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων για την υπόθεση Ναβάλνη. Προχωράμε με το γεγονός ότι είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Είμαστε γείτονες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός και επενδυτικός εταίρος μας, έχουμε πολλές επιχειρήσεις εδώ και έχουμε εκατοντάδες ή χιλιάδες κοινά προγράμματα. Αν η συνεργασία είναι αμοιβαία επωφελής, θα τη συνεχίσουμε. Δεν θέλουμε να απομονωθούμε από τη ζωή παγκοσμίως, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο. Αν θες ειρήνη, τότε προετοιμάσου για πόλεμο. Οι Βρυξέλλες επισημαίνουν ότι τα λεγόμενα Λαυρόφ δεν είναι καινοφανή και πως ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας έχει ιδίαν γνώση για τις ρωσικές θέσεις. Είναι ξεκάθαρη επίσης η στάση της Ρωσίας ή η ιδέα της για το πώς μπορούν να προοδεύσουν αυτές τις σχέσεις. Γι' αυτό δεν μας χρειαζόταν η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών στα τοπικά μέσα. Γι' αυτό έχουμε μια ξεκάθαρη ένδειξη και μια σαφή απάντηση στην πρωτοβουλία του ΙΠΑ του εκπροσώπου για να δούμε αν προτίθενται να αντιστρέψουν την αρνητική πορεία των σχέσεών μας. Αυτό λοιπόν που κάνει η Ρωσία είναι να υπογραμμίζει την ιδέα της για το πώς θέλει να σχηματοποιηθούν οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από τη Μόσχα να αφαιθεί ελεύθερος ο Αλεξέι Ναβάλνη, ηγετικός τέλεχος της αντιπολίτευσης, και να σταματήσουν οι διώξεις εναντίον του. Παράλληλα, έχει χαρακτηρίσει παράνομη την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, που αποτελεί και ένα από τα πρώτα κεφάλαια της επιδείνωσης των σχέσεων Βρυξελών-Μόσχας.